Κύριε Σταμέλο, σας θέλουμε να σας ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή τη δεύτερη μέρα των παραδοτικών εξετάσεων. Ο νόμος Λασιθίου σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσους μαθητές έχουμε και πώς τα εξεταστικά κέντρα αν έχουν παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, όπως σας είναι γνωστό, οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές εξετάσεις, ξεκινήσαν την Παρασκευή, 17 Μαΐου, με το ενιαίο μάθημα γενικής παιδείας στα νέα ελληνικά. Την Παρασκευή έτσι εντάχει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Στον νομό Λασιθίου λειτουργούν 7 εξεταστικά κέντρα για τα γενικά λύκεια, για τα παιδιά που έχουν τελειώσει τα γενικά λύκεια και τη β' ομάδα των επαγγελματικών λυκείων, είναι 3 παιδιά αυτά σε όλο τον νομό, καθώς επίσης και ένα κέντρο για φυσικώς αδυνάμους μαθητές. Οι εξετάσεις στην Παρασκευή ήταν άψογες. Το ποσοστό αποχής ήταν 8 παιδιά στα 475. Ένα ποσοστό 1,7. Σήμερα είχαμε έναν ακόμα απόντα. Είχαμε 9 στους 475. Το ποσοστό δηλαδή είναι 1,9%. Σήμερα λοιπόν συνεχιστήκαν οι εξετάσεις πανελλήνιες για δεύτερη μέρα για τους μαθητές των γενικών λυκείων και την ομάδα Β των επαγγελματικών λυκείων, με τα μαθήματα γενικής παιδείας, ιστορία, βιολογία, μαθηματικά και φυσική. Ούτε την Παρασκευή ούτε σήμερα παρατηρήθηκε, δεν μηδενίστηκε κανένα γραπτό, ήταν όλα ήρεμα, δεν είχαμε κανένα πρόοπτο ασθένεια μαθητή. Οι συνάδελφοι καθηγητές και οι επιτροπές των ηλικιακές επιτροπές εξετάσεων ήταν στις θέσεις τους, οι αστυνομικοί στις θέσεις τους. Σήμερα είχαμε ένα μικρό πρόβλημα σε ένα εξεταστικό κέντρο σε σχέση με τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήθηκε ο εναλλακτικός τρόπος. Δεν χρησιμοποιήθηκε δηλαδή η πρώτη επιλογή. Χρησιμοποιήθηκε ο εναλλακτικός χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Απλώς το αναφέρω δηλαδή. Δεν το πήρε. Στη Νέα Πολύ έγινε αυτό. Στη Νέα Πολύ δεν υπάρχουν τα παιδιά. Συνεχίζουμε αύριο τις εξετάσεις, με τις εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Στον νομό μας έχουμε 3 εξεταστικά κέντρα, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία, στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων της ομάδας Α, δηλαδή αυτοί που δεν εξετάζονται στα μαθήματα τα κοινά με τα παιδιά των γενικών λυκείων. Την Τετάρτη πάμε στα γενικά λύκεια και πάμε να αλλάξει. Θέλω να στείλω το δικό μου μήνυμα προς τους μαθητές, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, έτσι ώστε η απόδοσή τους να φτάσει στο μέγιστο. Είναι πολύ συγκρατημένοι με αυτά που βλέπουν στις εφημερίδες και στην τηλεόραση. Και στους γονείς. Εύχομαι επίσης με κάθε τρόπο να διατηρήσουν το ήρεμο κλίμα στα σπίτια τους, έτσι ώστε οι μαθητές να μην πάνε με άγχος, αφού το άγχος, ας πούμε, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Και εύχομαι σε όλους τους μαθητές του νομού μας καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα.